χρέα και φροντίδα, και όσοι ασκούνται ατομικά ή ένα-δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό του. Τέλος, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα. Όποιος κυκλοφορεί, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Και ο λόγος της μετακίνησής του θα πρέπει να βεβαιώνεται είτε με έγγραφο του εργοδότη του, αν πρόκειται για μισθωτό, είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαποσχολούμενου. Έχει ήδη υπάρξει μέρημνα, ώστε με απλό και φιλικό για τον πολίτη τρόπο να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμα και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα. Τέλος, τον έλεγχο της εφαρμογής του μέτρου αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, το λιμενικό και η εθνική αρχή διαφάνειας. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται προφανώς μέλη της κυβέρνησης και της Βουλής, κρατικοί λειτουργοί και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, της πολιτικής προστασίας, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω θα παρουσιάσουν σε λίγο οι αρμόδιοι υπουργοί. Συμπατριώτες μου, στην Ιταλία χάνεται δυστυχώς ένας άνθρωπος κάθε 2 λεπτά. Και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη παντού στον κόσμο. Έχω χρέος λοιπόν να μην επιτρέψω να υποστεί μια τέτοια δοκιμασία και η χώρα μας. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα χαθεί. Η δική μου επιλογή είναι μόνο μία. Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που κατάλαβα την απειλή και μένω στο σπίτι. Ερημώνοντας δρόμους και πλατείες, εξορίζουμε τον κίνδυνο και μένοντας στις εστίες μας, τις μετατρέπουμε σε οχυρά ζωής. Δεν θα αφήσω ωστόσο μερικούς επιπόλαιους να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πολλών και τη λίγη ανεύθυνη μπορούν να βλάψουν χιλιάδες υπεύθυνους. Καθώς λοιπόν στη μάχη από τις δύσκολες στιγμές, πρέπει να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό. Και αυτόν τον στόχο έχει ο περιορισμός της κυκλοφορίας από αύριο. Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση ενημέρωσε τους πολίτες με ειλικρίνεια. Οργάνωσε κατάλληλα τις ιατρικές δομές της χώρας, προχωρώντας σε προσλήψεις πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και σε προμήθειες δισεύρετου ιατρικού εξοπλισμού. Αναδιάταξε τις υπηρεσίες του δημοσίου. Και μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσε 3 δέσμες γενναίων μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όλα αυτά κρατώντας παράλληλα απόρθητα τα σύνορά μας και τα σύνορα της Ευρώπης. Το κράτος συνεπώς απέδειξε ότι ήταν και είναι παρόν παντού. Τώρα όμως είναι η ώρα που το ατομικό ταυτίζεται όσο ποτέ με το συλλογικό. Τώρα είναι η ώρα του πολίτη. Ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα ή έθνη, εισοδήματα ή κοινωνικές ομάδες. Απειλεί τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι, όποιον κατοικεί. Απέναντί του είμαστε όλοι ίσοι. Μόνο που κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι. Παππούδες, οι αγιάδες, οι γονείς μας. Συμπολίτες με χρόνια νοσήματα, που κι αυτοί πρέπει εν μέσω κρίσης να βρουν καταφύγιο στο εθνικό σύστημα υγείας. Δεν σταμάτησαν οι Έλληνες να αρρωσταίνουν και από άλλες ασθένειες. Και πρέπει να μεριμνήσουμε και για αυτούς. Χθες ο καθηγητής κ. Τσιόδρας μίλησε για την ευθύνη των νέων προς τους ηλικιωμένους. Με ένα κόμπο στο λαιμό. Ας γίνει αυτή η συναισθηματική αντίδραση ενός ανθρώπου που σηκώνει τεράστιο βάρος. Με καθαρό μυαλό και μοναδική αξιοπρέπεια, κραυγή αφύπνισης. Τώρα είναι η στιγμή να ορθώσουμε όλοι το δικό μας μέτωπο. Να ξαναγράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Με πρώτη δέσμευση να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Καθένας από εμάς να πάψει να γίνεται κρίκος μεταφοράς στον διπλανό του. Συμπολίτες μου, η κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον, απλώνοντας τη φροντίδα της σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Όμως το ξαναπώ, το μεγαλύτερο όπλο κατά του αόρατου εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά. Δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία. Μένουμε σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μας εκείνους που μάχονται νύχτα μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μας υγεία. Και την παραμονή στο σπίτι είναι στον πυρήνα της. Ένα εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν είναι περιορισμός, αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. Έτσι θα αποδείξουμε ότι ο κοινωνικός μας ιστός είναι συμπαγής και με συνείδηση. Και ότι μαζί σηκώνουμε το βάρος της πατρίδας.